βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα και βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα, διότι είναι δύο πολύτιμοι βαθμοί χαμένοι για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι και ένας βαθμός πολύτιμος για εσάς, είναι η αλήθεια, κερδισμένος. Πώς ήταν τα πράγματα και ποια είναι η αίσθηση μετά το τέλος του αγώνα? Έτσι ακριβώς είναι. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Πήραμε ένα σπουδαίο βαθμό, θέλουμε να μείνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στον Άρη. Πιστεύω έτσι θα πάει μέχρι το τέλος, θα το παιχτήσει μεταξύ μας παιχνίδια. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχασε δύο πολύ σημαντικούς βαθμούς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εμείς όμως μπαίνουμε σε κάθε αγώνα να κοιτάξουμε την ομάδα μας και μόνο την ομάδα μας. Θέλουμε τα αποτελέσματα, θέλουμε να βγούμε πέμπτη. Και αφού είμαστε μέσα στο κόλπο, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι θα προσπαθούμε να διεκδικούμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Τάσο, και άλλες ομάδες κατάφεραν και πήραν αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι το πρώτο. Αλλά εσείς καταφέρατε να περιορίσετε τον Παναθηναϊκό που δεν έκανε ουσιαστικά ευκαιρίες κλασικές. Αυτό σίγουρα το είχατε μελετήσει, κάτι είχατε διαβάσει για το πράσινο. Στο σημείο που είμαστε τώρα, τα παιχνίδια είναι διαφορετικά σε σχέση με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τα play-off. Κάθε παιχνίδι που περνάει δεν μπορεί να γίνει πίσω, οι βαθμοί που χάνονται δεν μπορεί να τους βρει στη συνέχεια. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ καλά αυτό το διάστημα, 15 μέρες τώρα που είχαμε τη διακοπή. Προσπαθούσαμε να κλείσουμε όσο πιο πολύ γίνεται τις κάθετες του Παναθηναϊκού, γιατί ξέραμε ότι θα παίξει με κάθετες στην πλάτη μας. Το καταφέραμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και γι' αυτό ήρθε και το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ.